Η ανάπτυξη είναι προϋπόθεση συλλογικής ευημερίας αλλά και κοινωνικής συνοχής. Κατά συνέπεια, οι πολιτικές που δρομολογούνται από το Υπουργείο έχουν ξεχωριστή σημασία στον συνολικό μας σχεδιασμό. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, ειδικά της ακρίβειας στα τρόφιμα, η οποία φαίνεται να είναι εξαιρετικά επίμονη. Όπως γνωρίζουν οι συμπολίτες μας, έχουμε ξεδιπλώσει εδώ και καιρό ένα συνολικό σχέδιο για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις επιπτώσεις από την εισαγόμενη ακρίβεια και πολλές από τις πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύσσονται εντάσσονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στους ελέγχους οι οποίοι γίνονται στην αγορά για τα καθορισμένα περιθώρια κέρδους τα οποία έχουμε νομοθετήσει, αλλά και ελέγχους που αφορούν συνολικά την προστασία του καταναλωτή από πρακτικές οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές και δεν θα γίνουν ανεκτές. Αναφέρομαι για παράδειγμα σε πρακτικές οι οποίες κάνουν κατάχρηση της πρακτικής των εκτόσεων, παραπλανώντας ουσιαστικά τους καταναλωτές. Θα υπάρχουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις από το Υπουργείο και επιβολές των σχετικών προστήμων, ώστε όλοι να γνωρίζουν ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει πια τους μηχανισμούς, αλλά και εκείνα τα εργαλεία για να μπορεί να έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα του τι γίνεται πραγματικά στην αγορά. Από εκεί και πέρα, προφανώς και η ανάπτυξη την οποία οραματιζόμαστε στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές, και πολλές από τις πρωτοβουλίες οι οποίες δρομολογούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ακριβώς εκεί κατατείνουν. Θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική μεταποίηση, να στηρίξουμε την ελληνική βιομηχανία, η οποία έχει κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου τα τελευταία χρόνια, και γι' αυτό υπάρχουν πολλά διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Θέλουμε, όπως είπε η Υπουργέ, να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε έναν διαμετακομιστικό κόμβο και να αξιοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη γεωγραφική μας θέση αλλά και τις σημαντικές υποδομές τις οποίες έχουμε στην διάθεσή μας. Θέλουμε να στηρίξουμε την καινοτομία, την νεοφύη επιχειρηματικότητα, όπου έχουν γίνει θαύματα, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια με ένα νέο οικοσύστημα το οποίο έχει δείξει με μεγάλη δυναμική, αλλά να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στο πώς συνδέουμε τα δημόσια κονδύλια τα οποία διοχετεύουμε στην έρευνα με την πραγματική παραγωγή στην πατρίδα μας. Πολλές λοιπόν οι δράσεις, κύριε Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρία και κύριοι γενικοί, που θα πρέπει να δρομολογήσουμε τα επόμενα χρόνια. Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ο σύμμαχος της υγιούς επιχειρηματικότητας στην χώρα μας, και χαιρόμαστε γιατί συνολικά, άμα βλέπει κανείς τη μεγάλη εικόνα, βιώνουμε σήμερα μια επενδυτική άνοιξη στην πατρίδα μας που αφορά πολλούς διαφορετικούς τομείς, η οποία είναι και απότοκο του γεγονότος ότι η Ελλάδα μπαίνει πια σε έναν ενάρετο αναπτυξιακό κύκλο, και ακριβώς αυτήν την ανάπτυξη θέλουμε να την στηρίξουμε με στοχευμένες πολιτικές, οι οποίες όμως, το τονίζω, θα έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Και το μετρήσιμο αποτέλεσμα το οποίο μας ενδιαφέρει τελικά είναι η βελτίωση των μισθών και η αύξηση των θέσεων απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας. Αυτοί είναι οι τελικοί δείκτες οι οποίοι θα κρίνουν και συνολικά την επιτυχία της πολιτικής μας. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ.